Έτος 1999. Μια ιδέα γεννιέται. Μια παρέα φίλων, συμμαθητών, δημιουργεί μια ομάδα ποδοσφαίρου 5x5, μετατρέποντας το αγαπημένο τους χόμπι σε κάτι παραπάνω. Το όνομα της ομάδας αυτής... Βοσκή FC. Σήμερα, 12 χρόνια μετά, οι Βοσκοί συνεχίζουν και βοσκούν στα γήπεδα, όπως ορίζει και η παράδοσή τους, σε ορταστικά οικογενειακά διπλά, τα ονομαζόμενα Κατσαπλιάδικα, κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα στην Τρίπολη. My bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer. Qu'est-ce que c'est? Οι Βοσκοί είναι μια μεγάλη και ιστορική ομάδα. Και όπως σε κάθε ομάδα θρύλο, οι παίκτες αντιμετωπίζουν με σοβαρότητα τον κάθε τους αγώνα. Σε αυτό άλλωστε βασίζεται και ο πρόεδρος της ομάδας, που για ευνόητους λόγους δεν θα αναφέρουμε το όνομά του. Οι στιγμές χαλάρωσης και προετοιμασίας πριν από το φετινό κατσαπλιάδικο Christmas Edition το αποδεικνύουν περίτρανα. Ναι, σε έχω, πρόεδρε. Μόλις φτάσαμε, έλεξε, παιδί μου. Μόλις φτάσαμε, τώρα θα αφήσω τη βαλίτσα και φεύγω αμέσως. Μην ανησυχείς, όλα με χαρά. Δεν είστε τυχό, ξέρετε ποιο είναι. Αυτό είναι ένα μικρό πριν από τον πρόεδρο της ομάδας. Για την ηχητήρια ομάδα. Δεν χρειάζεται να τα μετρήσουμε. Ξέρετε την αξιοπιστία του Προέδρου, νομίζω. Πάμε, παιδί μου. Ας περιμένω ο Πρόεδρος. Εδώ είναι η κάμερα, παρακαλώ. Άμα θέλετε εδώ μπροστά. Θα βγάλουμε κανένα φωτογραφία. Happy birthday! Ευχαριστώ πάρα πολύ. Happy birthday! Θα βγάλουμε κανένα φωτογραφία όμως και εσείς, δημοσιογραφικοί, όλοι. Η ομάδα. Όλοι. Ενέτη. Όλο το τσούρμα. Ευχαριστώ, παρακαλώ. Λοιπόν, έλα, Βασίλη, επειδή βασίζομαι σε σένα, μία γρήγορη δήλωση πριν τον αγώνα. Μια γρήγορη δήλωση. Ναι, μισό λεπτό, γιατί το μικρόφωνο το έβαλε στην τσέπη. Ναι, έβαλε το μικρόφωνο στην τσέπη. Παρακαλώ, λίγο πιο κοντά. Λοιπόν, γιατί μπαίνετε στο press room να συνεδριάσουμε. Να φτιάξει ένα καρτελάκι. Έχουμε αφήσει το δεξί χέρι του Προέδρου μέσα. Θα μιλήσουμε μετά, γιατί καταλαβαίνω το. Το δεξί χέρι, πες του. Πες του, αγαπούλα. Ότι ο Σταθηρόπουλος πρέπει να παίξει βασικός. Τέτοιο αστέρι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Έλα πιο μπροστά στην κάμερα, τι είναι κοιτάμε. Εκεί ακριβώς. Αν έπαιζε και ο Γάλλης, κάτι θα έκανα, μα δεν είπα αρσίδια, μούνιος θες μου. Δεν με πολλεύει. Εδώ. Τέσσερις εμείς πέντε αυτοί. Αυτά. Το σκορ πόσο είναι, γιατί... Τέσσερα όλα.
4 όλα, ωραίο μάτς. Και τρία μάτς. Μπήκαν 8 δηλαδή γκολ. Αυτό ακριβώς. Ήταν τόσο συναρπαστικά και γρήγορα που δεν πρόλαβα να πιάσει μάτι ανθρώπου. Ναι, όντως. Λοιπόν, δεν είναι σε καλός. Όλα καλά. Όλα καλά. Δεν σε βολεύει. Παρά το δήλωση. Εδώ μπροστά, εδώ μπροστά, εδώ μπροστά. Πού είναι η κάμερα, παιδιά. Στην κάμερα, στην κάμερα. Τι να πω, ένα ωραίο μάτς. Με έβγαισε λίγο το πόδι με εμένα, μπορώ να πω. Είμαι πολύ απογοητευμένος. Αλλά ήμασταν καλύτεροι και αφήσαμε την νίκη, πιστεύω. Μάλιστα. Αυτόγραφα μετά εκεί στο τραπέζι είχαμε. Ναι, από εδώ να το πιάσουμε λίγο. Παρακαλώ. Μια δήλωση λίγο. Είχαμε από τίποτα. Χθες τα ουίσκια στο σπίτι αυτού του ανθρώπου μας το πάρανε. Τρώγαμε τούμπα στο ίσιωμα. Δεν έχω να πω τίποτα. Γαμώ το γρασίδι, το γήπεδο και όλα. Ναι. Πείτε μας. Τι να πω, είδατε, το σκορ τα λέει όλα. Είμαστε άσχετοι, δεν μπορούμε να κερδίσουμε τους πεθαμένους. Με δύο κουτσούς παίζανε, έναν ολόκληρο και τέτοια. Τι να κάνουμε, συνεχίζουμε. Καλή χρονιά έχουμε σε όλα. Κλασικό. Η Ελλάδα, κυρία Πρόεδρε. Τίποτα, μετά την πρωτοχρονιά θα τα ξαναπούμε. Μάλιστα. Μία δήλωση. Εδώ πώς είσαι. Κανένα σχόλιο. Μα σας παρακαλούμε. Μία δήλωση. Πείτε του. Πείτε ότι δεν ξέρω πώς έλειξε το σκορ, να έρθετε να μου πείτε. Αγαπούλα. Πούλα. Αυτή είναι ο Έλληνες. Τι κατέστησαν την Ελλάδα. Ψεύτες, κλέφτες και αμαρτωλοί. Μη κουρασμένος. Πολιτικό σχόλιο. Άδικο. Αυτή είναι. Ο Χάρης, ο Λαμόγιο. Όχι αυτός, ο Χάρης. Μα και έχει ότι κέρδισε το ποδόσφαιρο σήμερα. Μα κέρδισε ή... Όχι κέρδισε. Είναι κέρδισε το ποδόσφαιρο σήμερα. Δηλαδή είναι σαφές ότι κέρδισε το ποδόσφαιρο σήμερα. Επειδή αθληθήκαμε και είμαστε καλοί παίκτες, κέρδισε το ποδόσφαιρο σήμερα. Κέρδισε το ποδόσφαιρο σήμερα. Σημασία έχει ότι παίξαμε καλά, δεν τσακωθήκαμε. Ο διαιτητής δεν υπήρχε. Το πράγμα που σας έρχεται καλά. Οι φίλαθλοι εκατομμύρια σε άλλα γήπεδα, εδώ ούτε 10. Ναι, όλα αυτά. Να είστε καλά. Ο Πόσπρος κέρδισε σήμερα. Τελικά ποιος κέρδισε. Και τα χρήματα πότε θα τα πάρω. Οκ, μίλησα με τον πρόεδρο και θέλει πίσω το πριν. Το μαλάκα. Για φέρε εδώ. Μικρό. Τι είναι αυτό το πριν. Το μετά. Έτος 1999. Μια ιδέα γεννιέται.
Thank you.